Η αυγουστιάτικη έξοδος των Ηρακλειωτών κορυφώνεται. Όσοι ταξιδιώτες επιλέξουν να αναχωρήσουν από τον τόπο τους προκειμένου να πάρουν μια ανάσα από την καθημερινότητά τους, φροντίζουν να ταξιδέψουν τον Αύγουστο. Όπως κάθε χρόνο και φέτος, τα δρομολόγια των πλοίων πολλαπλασιάζονται προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση των εισιτηρίων για καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ελλάδα. Μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου και εν ώψη του εορτασμού για τον 15 Αύγουστο, η επιβατική κίνηση στον λιμένα Ηρακλείου έχει κορυφωθεί, με την πληρότητα να αγγίζει το 90% τόσο στις αφίξεις όσο και στις αναχωρήσεις των πλοίων. Τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100%, ενώ σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες, τα δημοφιλή νησιά του Αιγαίου βουλιάζουν από τουρισμό. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας μας, η επιβατική κίνηση κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα περίπου, με μια μικρή αύξηση, θα έλεγα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Από την πλευρά της υπηρεσίας μας έχουν ληφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα με ενίσχυση των μέτρων τάξης και ασφάλειας στο λιμένα. Όλη η δύναμη του λιμεναρχείου είναι σε ετοιμότητα να ενεργοποιηθεί προκειμένου διασφαλιστεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του λιμένα. Οι πληρότητες των αεροπορικών πτήσεων στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς κυμαίνονται άνω του 90% και η επιβατική κίνηση παραμένει αυξητική σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Αυτές τις μέρες μετακινείται όλη η Ελλάδα σε όλη την Ελλάδα, οπότε όποιος μετακινείται πρέπει να προσέξει, να είναι κάτοχος εισιτηρίου, μην έρθει τελευταία στιγμή στο αεροδρόμιο, διότι πιθανώς να μην βρει θέση. Επειδή μάλιστα μετά το 15 Αύγουστο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, είναι σχεδόν οι μεγαλύτερες αναχωρήσεις για επιστροφή από τον τερματισμό των διακοπών των περισσότερων, πάλι και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πρέπει πιο μπροστά να ειδοποιήσουν την αεροπορική εταιρεία ή να προβλέψουν να έχουν εισιτήριο στα χέρια τους για να ταξιδέψουν. Στο μεταξύ, σε ισχύ θα τεθούν κυκλοφοριακά μέτρα εν ώψη του 15 Αυγούστου στις εθνικές οδούς, με την τροχέα να είναι επιποδός. Εν ώψη των εορταστικών ημερών, της προσεχής ημέρες της κοιμήσεως Θεοτόκου και των μετακινήσεων που θα γίνουν στο νησί μας σε μεγάλο βαθμό, η τροχέα έχει εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο. Θα βρίσκεται σε επίκαιρα σημεία σε όλο το οδικό δίκτυο και μέσα στην πόλη και στο ΒΟΑΚ και στις λοιπές εθνικές οδούς, κυρίως προς αποτροπή σοβαρών παραβάσεων οι οποίες οδηγούν σε ατυχήματα.